Καλημέρα, φιλαράκια μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Εκεί με βλέπετε καλύτερα. Έχω κατεβάσει εδώ και το ανεβάσω να βλέπουμε θέα καλύτερα έξω. Καλά, το βενζινάδικο έχω, δεν έχω και τίποτα. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ μικρό βλογκάκι. Έτσι, κάτι πολύ πολύ μικρό στην ουσία θα είναι. Θέλω να σας δείξω όμως κάποια πραγματάκια που πήρα για να γίνω λίγο καλύτερη YouTuber, αν μπορείτε να μου πείτε έτσι. Υποτίθεται ότι όσοι ασχολούνται με το YouTube ή κάνουν βίντεο συστηματικά θεωρούνται YouTuber, οπότε για να γίνω καλύτερο YouTuber τέλος πάντων. Πήρα κάποια πραγματάκια και θέλω να σας τα δείξω, τα οποία θα με βοηθήσουν στο να έχετε εσείς καλύτερη εικόνα και καλύτερο ήχο και ίσως και λίγο περισσότερη σταθερότητα. Πάμε να δούμε τι πήρα. Λοιπόν, το πρώτο που πήρα είναι αυτή εδώ η βάση, η οποία είναι μεταλλική. Εδώ ανεβαίνει και κατεβαίνει. Και αυτό περιφέρεται. Παίρνει εδώ το κινητό. Μπορείς να το έχεις έτσι, 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 όπως θες τέλος πάντων. Επίσης και εδώ η βάση αυτή πάει μπρος και πίσω. Λοιπόν, και το πήρα για το κινητό για να μπορέσω να κάνω καλύτερα βίντεο, να με βλέπετε όταν φτιάχνω, το μαγειρεύω κλπ. Το δεύτερο που πήρα είναι αυτό εδώ το μαραφετάκι, το οποίο είναι κλιπ στην ουσία. Και τι κάνει? Είναι φως. Πατάς εδώ το κουμπάκι. Και έχει και τρία επίπεδα φωτός. Είναι ένα, αυτό εδώ, δύο, τρία και μετά κλείνει. Αυτό τώρα πώς το χρησιμοποιούμε? Έχω πάρει ένα άλλο κινητό για να σας δείξω. Το βάζεις εδώ, το ανοίγεις όπως είναι το κλιπ δηλαδή, το πιάνεις γύρω από την κάμερα, μη θολώνεις παρακαλώ, ναι, γύρω από την κάμερα, εδώ, και την ώρα που τραβάς βίντεο, είτε είναι έτσι, είτε είναι έτσι, φωτίζει το πρόσωπό σου ή το μέρος στο οποίο θες να φωτίσεις τέλος πάντων. Και το τρίτο της παρέας είναι ένα μικροφωνάκι, μία ψήρα. Την ανοίξω λίγο. Και εδώ. Η οποία έχει ψήρα εδώ. Γατζώνει πάνω στο ρούχο. Μπορείς να το έχεις πολύ κοντά στο πρόσωπό σου, ώστε να ηχογραφεί τη φωνή. Και έχει αρκετά μακρύ καλώδιο, το οποίο συνδέεται με το κινητό. Τα έχω δοκιμάσει όλα και τα τρία και δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Αυτό ήταν ένα έξτρα που έχει μέσα. Πιο ψηλό νομίζω. Εμένα μου κάνει αυτό στο δικό μου το κινητό, αλλά έχει και για πιο μικρό. Λοιπόν, αυτή η βάση εδώ έκανε περίπου 10 ευρώ. Αυτό το πήρα 2,5 και άλλα 2,5 αυτό. Λοιπόν, και τώρα που μιλάμε θα τοποθετήσω στο κινητό μου το φωτάκι που πήρα και πώς είμαι καλύτερη, έτσι, έτσι ή έτσι. Το καλό με το συγκεκριμένο είναι ότι μπορώ να το πάρω έξω, είναι κινητό, είναι πάρα πολύ ελαφρύ, αρκετά μικρό, δεν παίρνει πάρα πολύ τα χώρα, δεν έχει πάρα πολύ όγκο. Οπότε όταν θα κάνω τα εξωτερικά γυρίσματα θα μπορώ να έχω καλύτερη φωτεινότητα να με βλέπετε. Λοιπόν, και τώρα θα κάνουμε και το άλλο πείραμα. Θα συνδέσω τώρα πως μιλάμε και το μικροφωνάκι για να ακούσετε τη διαφορά. Μισό λεπτό, το κάνουμε τώρα live. Έλα καλό μου, δεν θέλει. Και τώρα θέλω να μου πείτε αν ακούγουμε διαφορετικά ή όχι. Αν ακούγουμε καλύτερα. Δεν μπορώ να το καρφιτσώσω τώρα με το... Να προσπαθήσω δηλαδή. Δεν βοηθάει η μπλούζα βασικά. Οπότε δεν πειράζει.
Λοιπόν, οπότε αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ τα δύο από τα τρία που πήρα. Η βάση, εντάξει, είναι για μέσα στο σπίτι, όταν θέλω να σταθεροποιήσω το κινητό, όταν θέλω να σας δείξω κάποια πράγματα. Αυτά, εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ήρθαν. Θέλω να σας πω ότι τα πήρα όλα από το AliExpress, το κινέζικο το site. Και μου ήρθε πρώτα η βάση μέσα σε 25 μέρες και αυτά εδώ περίπου κάνανε 1,5 μήνα και αυτό και το φως ήρθανε με 2-3 μέρες διαφορά. Τα είχα παραγγείλει όλα την ίδια μέρα. Λοιπόν, και δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ελπίζω να βοηθήσουν να γίνουν και καλύτερα τα βίντεο. Αυτά. Αυτό είναι το βιντεάκι. Απλά ήμουν πολύ ενθουσιασμένη να σας το δείξω. Να σας δείξω αυτό που πήρα. Για να γίνονται καλύτερα τα βίντεο. Λοιπόν, φιλάκια πολλά!